φάκελοι ξανανοίγουν, έτσι, γυρίζουμε πίσω. Ξανανοίγει ο φάκελος, εάν επιτρέπεται, ηθικά εννοώ, ηθικά, η γυναίκα να προχωρήσει σε άμβλωση ή όχι. Είναι κάτι που ξανανοίγει. Τι άλλα θέματα σας έχουν απασχολήσει? Έχω κοιτάξει τις ασχολίες των γυναικών και ιδίως έχω μιλήσει για τις υπηρέτριες, που έχω κοιτάξει και για τη Σύρο, πάλι Μύκονο και για τη Χίο. Άλλα θέματα, μίλησαμε για τη διατροφή, τι τρόφιμα έτρωγαν οι Έλληνες, όχι οι αστεί, οι φτωχοί. Οι απλοί, φτωχότερος πληθυσμός, και έκανα τη σύγκριση ανάμεσα στο τι έτρωγαν στην περίοδο της κατοχής, αλλά και πριν. Επειδή είπατε ένα θέμα που το έχουν προσεγγίσει και συγγραφείς, συντοπίτες μας επίσης, οι γυναίκες που αναλάβαναν βοηθητικό ρόλο στα σπίτια των ανθρώπων που ζούσαν στην Αγγλία. Εκεί έχετε πρωτογενές υλικό, δηλαδή πήρατε συνεντεύξεις, βρήκατε χιώτισες, γιατί ξέρουμε ότι φεύγανε από τη Βόρεια Χίο αρκετές γυναίκες που ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επιβίωσή τους και έφευγαν κατευθείαν για Λονδίνο, δηλαδή τους έπαιρναν στα σπίτια στην Αγγλία. Αυτό δεν το έχω κοιτάξει, γιατί υποθέτω ότι είναι σχετικά πρόσφατο. Ναι, είναι περίπου μετά στον πόλεμο και μετά τον πόλεμο. Εγώ έφτασα μέχρι το 60, περίπου εκεί μέχρι γύρω, το 60. Όχι, αυτό δεν το έχω κοιτάξει. Ξεκίνησα, έβλεπα και είχα πάρει συνεντεύξεις από γυναίκες οι οποίες είχαν πάει στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες πηγαίνανε απέναντι και ως υπηρέτριες σε σπίτια τουρκικά, το οποίο νομίζω είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε. Κάτι τελευταίο, μια και είπατε ότι σας έχει απασχολήσει η γυναίκα μέσα στη διαδρομή αυτή. Η γυναίκα ως θύμα εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια του πολέμου για να επιβιώσουν τα παιδιά της? Αυτό είναι κάτι που μου ανέφεραν πάλι οι πληροφορητές, ενώ άλλες είναι δύσκολο να βρει κανείς γραπτές πληροφορίες και δεν έχει μελετηθεί. Ναι, οι γυναίκες κατέφυγαν στην πορνεία, αν θέλουμε να το πούμε, και μάλιστα το ενδιαφέρον ήταν που οι πληροφορητές μου ανάφεραν ότι δεν ήταν μόνο με Γερμανούς, αλλά ήταν και με Έλληνες, μαυραγωρίτες, Έλληνες οι οποίοι είχαν λεφτά βασικά. Και ήταν θέμα επιβίωσης.